Είμαι ο Σκάμπρος ο Πέτρος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Μαζί μου είναι και η πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων της ΠΕΕΠΣΟΝ Τρικάλων, η κυρία Βενέτη Σοφία, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Μάρκο Χρήστος και η αναπληρώτρια γραμματέας και ταμείας του Συλλόγου μας, η κυρία Καλλιόλα Νίκη. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ και ζητάμε το βήμα για να μιλήσουμε και να ενημερώσουμε το κοινό, διότι αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο αφορά εμάς σαν εργαζόμενους στην περιφέρεια της Αγίας, αφορά τους εργαζόμενους στην επικεντρωμένη διοίκηση διαχείριση υδάτων και αφορά και το κοινό όλους τους Θεσσαλούς πολίτες. Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν και θα πρέπει μέσω αυτής της ενημέρωσης τουλάχιστον να λάβουν γνώση και οι ίδιοι. Πρόκειται να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας διαχείρισης υδάτων στην Θεσσαλία, ο οποίος έχει την επωνυμία σε ένα σχέδιο νόμου που είδαμε, ο Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, ο ΔΙΘ ΑΕ. Το ΑΕ μας χαρακτηρίζει ότι πρόκειται για μια ανώνυμη εταιρεία. Και αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα και σε εμάς σαν εργαζόμενους, αλλά και στους πολίτες μελλοντικά. Εμείς από 14/1 του 2024 καταγγείλαμε αυτή την κυβερνητική πρόθεση, όταν έγινε μια συζήτηση στην Καρδίτσα στο ότι πρόκειται να γίνει ένας ενιαίος φορέας υπό τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, διότι η μετακίνηση των συναδέλφων σε μια ανώνυμη εταιρεία δημιουργεί πρόβλημα στο ότι δεν έχουν τη μονιμότητα και αλλάζει η εργασιακή τους θέση. Θα μπορούσαν να απολυθούν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, δεν μας διασφαλίζει κάτι και πρέπει να το διασφαλίσουμε στο πώς θα μετακινηθούν αυτοί οι συνάδελφοι, αν μετακινηθούν και τι συνθήκες θα υπάρχουν στην εργασία τους. Προσφάτως με το σχέδιο νόμου που προέκυψε, στο άρθρο 16 αναφέρει ότι οι υπάλληλοι που είναι στη Διεύθυνση Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΟΕΦ της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα μετακινηθούν αυτοδίκαια στο νέο οργανισμό, στην ανώνυμη εταιρεία. Οι υπάλληλοι που έχουν προστιθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι μέσω ΑΣΕΦ, μέσω διαδικασιών νόμιμων και δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να φύγουν από τη μία στιγμή στην άλλη και να πάνε σε μια εταιρεία ανώνυμη χωρίς να το θέλουν, χωρίς να υπάρχει η επιθυμία δικιά τους. Λοιπόν, το τι εργασίες κάνει η Διεύθυνση Υδροοικονομίας και Εποπτείας στο ΕΒ είναι πάρα πολλές. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι γίνονται έλεγχοι για διοδοτήσεις υδροληψιών, διεκπεραιώσεις καταγγελιών, διαπιστώσεις και βεβαιώσεις παραβάσεων για τη μη εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων διαχείρισης υδάτων εμπόρων. Εκτέλεση του προγράμματος ελέγχου ποιότητας εδαφικών υδάτων του Τμήματος Σχεδιασμού Αιγείων Βελτιωτικών Έργων και αξιοποίηση εδαφοϋδατικών πόρων της Διεύθυνσης Αιγείων Βελτιώσεων και λιπασμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έκδοση βεβαιώσεων προς την ΔΕΗ σχετικά με το δικαίωμα χρήσης αγροτικού τιμολογίου, έλεγχος των οργανισμών εγγύων βελτιώσεων όπως επίσης και εποπτεία αυτών σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, εντός της τελευταίας τετραετίας, η Διεύθυνση Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΟΕΒ της Περιφέρειας Θεσσαλίας ελέγχει σε αιτήσια βάση τα οικονομικά στοιχεία των προαναφερθέντων οργανισμών και επιπλέον τις διοικητικές διαδικασίες της λειτουργίας των οργανισμών όπως προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας. Έλεγχος του συμβάσεων των οργανισμών που συνίσταται είτε στην προμήθεια υλικών είτε στην εκτέλεση έργων στις περιοχές δικαιοδοσίας των οργανισμών. Και η κατάργηση της διεύθυνσης θα σήμαινε μεγάλη ταλαιπωρία για τον αγροτικό κόσμο, αφού η υπηρεσία εμπλέκεται έμεσα ή άμεσα με όλες τις υπηρεσίες δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης του αγροτικού κόσμου, όπως άδειες χρήσης υδάτων, εξειδικευμός, αγροτικά τιμολόγια, περιβαλλοντικά προγράμματα και άλλα. Η πρόοδος των οικοκύρεμάτων ΟΕΒ τα τελευταία 4 χρόνια, από τότε που η Διεύθυνση ανέλαβε την εποπτεία τους με σκοπό τη διόρθωση των δυσλειτουργιών που υπερβαίνουν τα 30 έτη, είναι σημαντική, παρόλο που απέχει πολύ από το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η μεταφορά των υπαλλήλων στον νέο ιδιωτικό φορέα, ο οποίος θα είναι ανώνυμη εταιρεία, θα αλλάξει τη σχέση εργασία τους. Επιπροσθέτως, η υπηρεσιακή τους εξέλιξη στον νέο φορέα δεν θα είναι η ίδια με αυτή στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Η δημιουργία ανώνυμης εταιρείας και η απορρόφηση της Διεύθυνσης Υδροοικονομίας και των ΤΟΕΒ προβληματίζει, καθώς η σωστή διαχείριση των υδάτων πόρων είναι ορθότερη από την περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία μεριμνά για το όφελος των πολιτών της, παρά από μια ανώνυμη εταιρεία η οποία μεριμνά για την αύξηση των κερδών της. Το νερό και τον κάμπο της Θεσσαλίας είναι η πηγή της ανάπτυξής του και της ευημερίας του. Η διαχείρισή του από μια ανώνυμη εταιρεία θα εγκλωβίσει όλους τους αγρότες σε αυξημένες τιμολογιακές πολιτικές. Και πρόκειται για μια γνωστή πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και επαυξίωση των δημοσίων υπηρεσιών,
η οποία αποδυναμώνει το φορέα της περιφέρειας και θέτει τους πολίτες ομήρους των ιδιωτικών εταιριών που μόνο σκοπό έχουν την αύξηση των κερδών τους. Ακολουθώντας την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνουν τώρα με το νερό τα ίδια που έκαναν πριν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις στους σιδηρόδρομους και φτάσαμε σήμερα να μετράμε νεκρούς στις ματωμένες ράγες των κερδών. Τέτοια έκανε και στην ενέργεια και φτάσαμε στην ενεργειακή φτώχεια, στα κομμένα τιμολόγια, στο καρτέλ των ενεργειακών επιχειρήσεων να μετρούμε τεράστια κέρδη. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν κτήμα των πολιτών και να λάβουν υπόψη τους ότι αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να σταματήσει από μόνο του. Πρέπει εμείς όλοι μαζί να είμαστε ένα μέτωπο συμπαγές που θα πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση για να αλλάξει κάτι.